κατά την επιθυμία του πνευματικού πατρός και διδασκάλου μας, του πατρός Αυγουστίνου, εγγενιάσαμε μία σειρά κηρυγμάτων ή μάλλον μαθημάτων θεολογικών, δογματικών, κηρυγμάτων και μαθημάτων δηλαδή πάνω σε θέματα πίστεως, επειδή η πίστης για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς είναι το πρώτο και το σπουδαιότερο πράγμα. Την προηγουμένη Κυριακή μιλήσαμε με θέμα χαρακτηρισμοί των αιρέσεων. Είδαμε οποίους χαρακτηρισμούς δίδει η Αγία Γραφή στις αιρέσεις, στη διαστροφή της αληθείας του Θεού. Συνεχίζοντας σήμερα τα δογματικά κηρύγματα ή μάλλον μαθήματα, θα ομιλήσουμε με θέμα χαρακτηρισμοί των αιρετικών, των ανθρώπων δηλαδή που είναι φορείς των αιρέσεων. Θα δούμε πώς επί τη βάση της Αγίας Γραφής χαρακτηρίζονται οι αιρετικοί. Και κατά το σημερινό μάθημα θα δούμε χαρακτηρισμούς των αιρετικών ως προς τους εαυτούς των. Τι είδους άνθρωποι είναι οι αιρετικοί αυτοί καθεαυτούς, ή μάλλον θα δούμε χαρακτηρισμούς των αιρετικών απέναντι της αληθείας. Πώς χαρακτηρίζεται από την Αγία Γραφή η στάση των αιρετικών απέναντι της αληθείας, απέναντι της πίστεως. Και στο επόμενο μάθημα, αν θέλει ο Θεός, θα δούμε χαρακτηρισμούς των αιρετικών ως προς τους εαυτούς των. Πώς χαρακτηρίζονται από τη Γραφή οι αιρετικοί αυτοί καθεαυτούς. Θα προσπαθήσω δηλαδή σήμερα να μην πω πολλά, να είμαι και μια φορά συντομότερος στην ομιλία μου, γιατί αναγνωρίζω ότι είμαι ο πιο φλίαρος ιεροκήρυκας και σας κουράζω. Λοιπόν, πρώτον θα εξετάσουμε την ονομασία αιρετική. Η ονομασία αιρετική είναι συγχρόνως και χαρακτηρισμός των ανθρώπων που απορρίπτουν αλήθειες της χριστιανικής πίστεως. Η λέξη αιρετικός συναντάται μία μόνο φορά μέσα στην Καινή Διαθήκη, στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον επίσκοπο της Κρήτης Τίτο. Ο Απόστολος Παύλος συνιστά στον επίσκοπο Τίτο «Αιρετικών άνθρωπων μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος». Αιρετικό άνθρωπο έπειτα από πρώτη και δευτέρα νουθεσία συμβουλή να τον παρετήσεις, να τον αφήσεις, διότι πρέπει να γνωρίζεις
ότι αυτός ο άνθρωπος έχει εκτραπεί τελείως, έχει διαστραφεί, είναι διαστραμμένο πνεύμα και αμαρτάνει, ασεβεί, έχοντας όλη την ευθύνη για την καταδίκη που τον περιμένει. Συ συνεβούλευσες 1-2 φορές, δεν έχεις πλέον ευθύνη απέναντι του και απέναντι του Θεού. Δεν επίστη έπειτα από 1 και 2 συμβουλές, φέρει ακέραια την ευθύνη της καταστροφής του. Είναι αδικαιολόγητος, αναπολόγητος. Η λέξη αιρετικός, καθώς και η λέξη αίρεσης, προέρχονται από το ρήμα «ερέωμε, ερούμε», στην έννοια του «εκλέγω, προτιμώ». «Ερέωμε, ερούμε, εκλέγω, προτιμώ», ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Αίρεσης είναι η προτίμηση, η εκλογή. Αιρετικός συνεπώς είναι αυτός που έχει προτιμήσεις στα ζητήματα της πίστεως, είναι εκλεκτικός στα ζητήματα της πίστεως, εκλέγει από τις αλήθειες της πίστεως όποιες θέλει και απορρίπτει τις άλλες. Προσθέτει, αφαιρεί, τροποποιεί, διαστρέφει τις αλήθειες της πίστεως για να γίνουν όπως αυτός θέλει. Εάν μία αλήθεια προσκρούει στον ορθολογισμό του, δεν μπορεί δηλαδή να την καταλάβει, να τη συμβιβάσει με την λογική του, την περιορισμένη ανθρώπινη λογική που πολλές φορές πλανάται, απορρίπτει αυτή την αλήθεια. Εάν επίσης δεν του αρέσει μία αλήθεια, την απορρίπτει. Εάν η απόρριψη μιας αληθείας εξυπηρετεί κάποια σκοπιμότητά του, πάλι την απορρίπτει. Παραδείγματα. Ο Άριος ήθελε να λύσει με τη λογική του, τη μικρή λογική του, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Δεν μπορούσε να καταλάβει πως τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, είναι ένα πράγμα, μία ουσία, ένας Θεός, και απέρριψε την αλήθεια της Αγίας Τριάδος και είπε μόνον ο Πατέρας είναι Θεός. Το ίδιο κάνουν και οι χιλιαστές, οι οποίοι είναι μακρινοί απόγονοι των Αριανών, πνευματικοί απόγονοι των Αριανών. Δεν αρέσει σε έναν η κόλαση. Και σε ποιον αρέσει η κόλαση? Όλοι είμαι θα αμαρτωλοί και σε κανένα δεν αρέσει η κόλαση. Αλλά είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, η αλήθεια της κολάσεως, η ύπαρξη της κολάσεως, διακηρύσσεται σαφώς και ρητός μέσα στην Αγία Γραφή με πολλά χωρία. Το σημερινό φοβερό και τρομερό Ευαγγέλιο της Μελούσης Κρίσεως λέγει ότι η αμαρτωλή, η αμετανόητη αμαρτωλή, οι διαβολάνθρωποι θα απέλθουν στην αιώνια κόλαση.
στον αιώνιο βασανισμό. Και η Αποκάλυψη λέγει θα βασανίζονται συνεχώς στους απεράντους αιώνες. Δεν αρέσει στους χιλιαστάς η κόλαση, την απορρίπτουν και λένε δεν υπάρχει κόλαση. Και σε εμάς δεν αρέσει, αλλά τη δεχόμεθα διότι είναι σαφής και αναντήρητη γραφική αλήθεια. Και ήδη και σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν μικρές κολάσεις. Όταν κανείς κάνει μια σοβαρή αμαρτία, ένα μεγάλο έγκλημα, κόλαση έχει μέσα του, φωτιά που τον καίει, φοβερές τύψεις συνειδήσεως και ανησυχία που τον λιώνει, δεν τον αφήνει να ησυχάσει. Θέλει ο Πάπας να εξυψώσει υπέρ το δέον το ιερατείο πάνω από το λαό. Θέλει να εξυπηρετήσει μία εγωιστική και αμαρτωλή σκοπιμότητα. Ενώ ο Χριστός είπε όποιος δεν τρώγει το σώμα μου και δεν πίνει το αίμα μου δεν έχει ζωή αιώνια, ο Πάπας στερεί από το λαό το αίμα, μεταδίδει μόνον το σώμα. Αν είναι σώμα και αίμα, ό,τι ο παπισμός ονομάζει ευχαριστία. Όταν λοιπόν κάποιος, είτε για λόγους ορθολογισμού, είτε δια λόγους αρεσκίας και απαρεσκίας, είτε δια λόγους αμαρτωλής σκοπιμότητος, απορρίπτει αλήθειες της πίστεως και διαστρέφει τα χωρία της γραφής να δικαιολογηθεί, είναι αιρετικός. Οι αιρετικοί δεν ανέχονται πολλές υγιείς διδασκαλίες και δημιουργούν καινούργιες διδασκαλίες οι οποίες αρέσουν σε αυτούς και στους οπαδούς των. Οι αιρετικοί κάνουν ό,τι έκανε εκείνος ο αρχαίος κακοποιός, ο προκρούστης. Ο προκρούστης είχε ένα κρεβάτι, την προκρούστια κλίνη, όπου εξάπλωνε τα θύματά του, και αν ήταν μικρότερα από το κρεβάτι τα τέντωνε μέχρι σε εξαρθρώσεως ώστε να γίνουν ίσα με το κρεβάτι στο μήκος. Ή αν ήταν μεγαλύτερα τα έκοβε ώστε πάλι να γίνουν ίσα με το κρεβάτι. Με προκρούστια μέθοδο οι αιρετικοί προσαρμόζουν τη γραφή προς τους εαυτούς των, τους εγωιστικούς εαυτούς των, αντί να ταπεινώσουν τους εγωιστικούς εαυτούς των και να τους προσαρμόσουν προς την Αγία Γραφή. Αμέσως φαίνεται ότι μέσα στην ψυχή του αιρετικού πριτανεύει, κυριαρχεί το εγωιστικό στοιχείο που θέτει τον άνθρωπο, τον εγωιστή άνθρωπο, πάνω από την Αγία Γραφή. Οι αιρετικοί είναι άνθρωποι αντιδιατηθέμενοι προς την αλήθεια. Αυτή η λέξη αντιδιατηθέμενοι είναι λέξεις του Αποστόλου Παύλου, που χαρακτηρίζει επίσης
τους διαστροφείς της αληθείας. Δούλων Θεού, λέγει ο Απόστολος, ούδη μάχεστε, αλήπιον είναι προς πάντας, δικτακτικών, ανεξίκακων, εν πραότητι παιδεύοντα τους αντιδιατηθεμένους. Μήποτε δω αυτής ο Θεός μετάνοιαν εις επίγνωσιν αληθείας και ανανύψωσιν εκ της του διαβόλου παγίδος, εζωγρημένη υπ' αυτού εις το εκείνου θέλημα. Ο δούλος του Θεού, λέγει ο Απόστολος, δεν πρέπει να ερίζει, να φιλονικεί, να κάνει καυγάδες, αλλά να είναι προς όλους ήπιος, διδακτικός, ανεξίκακος, με πραότητα να νουθετεί, να συμβουλεύει, να προσπαθεί να σοφρονήσει αυτούς οι οποίοι αντιδιατίθενται προς την αλήθεια, παίρνουν απέναντι της αληθείας αντίθετη στάση. Πρέπει να τους συμβουλεύει κανείς, τους αντιδιατηθεμένους προς την αλήθεια, μήπως ο Θεός τους δώσει μετάνοια και γνωρίσουν και αναγνωρίσουν και εγκολποθούν την αλήθεια και συνέλθουν από τη μέθη και γλιτώσουν από την παγίδα του διαβόλου, που τους έχει πιάσει ο διάβολος την παγίδα του και κάνουν το θέλημα του διαβόλου. Τι ακριβέστερα σημαίνει το αντιδιατηθέμενοι? Είναι αυτοί που έχουν διάθεση αντίθετη προς την αλήθεια. Είναι αυτοί που έχουν φρόνημα αντίθετα προς την αλήθεια. Είναι αυτοί που το θέλημά τους και το φρόνημά τους είναι αντίθετο προς την αλήθεια. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που η διάθεσή τους είναι αντίθετη προς την αλήθεια. Δεν ευχαριστούνται όταν ακούουν ορισμένες αλήθειες. Η αντίληψή τους είναι αντίθετη προς την αλήθεια. Άλλοτε ο Απόστολος, ομιλώντας για αιρετικούς ανθρώπους, λέγει ότι αυτοί ανθίστανται τη αληθεία. Πηγαίνουν αντίθετα προς την αλήθεια. Λαμβάνουν εχθρική θέση απέναντι της αληθείας. Πολεμούν την αλήθεια. Ον τρόπον οι ανείς και οι αμβρείς αντέστησαν το Μωυσή, ούτω και ούτη ανθίστανται τη αληθεία. Άνθρωποι κατεφθαρμένοι τον νουν, αδόκιμοι περί την πίστη. Όπως ο Ιαννής και ο Ιαμβρής αντιστάθηκαν στο Μωυσή, έτσι και αυτοί οι άνθρωποι αντιστέκονται στην αλήθεια. Είναι άνθρωποι διεφθαρμένοι στο νου, ανάξιοι της πίστεως.
άνθρωποι οι οποίοι ανθίστανται στην αλήθεια. Ένας δυνατός χαρακτηρισμός των αιρετικών. Τι είναι αιρετικοί? Άνθρωποι που πάνε κόντρα στην αλήθεια. Να πηγαίνει κανείς κόντρα στην αλήθεια είναι φοβερό πράγμα, αδελφοί μου. Να αγαπάει την αλήθεια είναι φυσικό και εύλογο. Να πολεμάει την αλήθεια είναι αφύσικο και φοβερό πράγμα. Να πολεμάει το δίκαιο και το σωστό είναι φοβερό πράγμα. Ο Αντίχριστος, σύμφωνα με λόγια του Αποστόλου Παύλου, έρχεται στον κόσμο για να τιμωρήσει αυτούς που δεν αγάπησαν την αλήθεια, αλλά αγάπησαν το ψέμα. Δεν αγάπησαν το καλό, αλλά αγάπησαν το κακό. Όλοι οι άνθρωποι είμεθα αμαρτωλοί μηδενός εξαιρωμένου. Υπάρχει όμως μία ουσιώδης διαφορά μεταξύ ανθρώπων και ανθρώπων. Ποιους ανθρώπους θα στήσει ο Χριστός στα δεξιά του, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο της Μελούσης Κρίσεως που ακούσαμε σήμερα? Αμαρτωλούς. Ποιος θα στήσει στα αριστερά του? Αμαρτωλούς επίσης. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Τεραστία. Οι πρώτοι αμαρτωλοί, αυτοί που θα στηθούν στα δεξιά, αγαπούν την αλήθεια, αγαπούν το καλό και στενοχωρούνται όταν πέσουν στο κακό και μετανοούν για το κακό. Οι δεύτεροι δεν αγαπούν την αλήθεια, δεν αγαπούν το καλό, μισούν την αλήθεια, μισούν το καλό, είναι κακορίζικοι, ειδονίζονται όταν κάνουν το κακό και ποτέ δεν μετανοούν. Είναι διαβολάνθρωποι. Αυτή είναι η διαφορά. Είμαστε αμαρτωλοί, αλλά δεν είμαστε εχθροί του καλού. Είμαστε εχθροί του κακού. Έχω κάνει αναρρύθμιτες συζητήσεις με αιρετικούς και βλέπω με πόση ισχυρογνωμοσύνη, με πόσο πείσμα και με πόση απεγνωσμένη προσπάθεια πολεμούν την αλήθεια οι αιρετικοί. Προσάγω πλήθος χωρία, πλήθος επιχειρήματα σε αυτούς που δείχνουν ολοκάθαρα ποια είναι η αλήθεια. Αντί να ευχαριστηθούν διότι προβάλλει ολοκάθαρη η αλήθεια μπροστά στα μάτια τους, αντί να εγκολποθούν την αλήθεια για να σωθούν, αγωνίζονται να σκεπάσουν την αλήθεια, να καταπατήσουν την αλήθεια, αγωνίζονται να μην βρεθεί η αλήθεια, να μην δουν την αλήθεια, να μην σωθούν. Σατανικό πείσμα, σατανικό πάθος. Από τον Απόστολο Πέτρο, τον άλλο μεγάλο Απόστολο, οι αιρετικοί χαρακτηρίζονται τολμητέ, αφθάδεις. Τολμητέ, αφθάδεις, δόξας ουτρέμουσι βλασφημούντες, όπου άγγελοι μίζονες ισχύ ουφέρωση κατά αυτών βλάσφημων κρίσιν. Τι θα πει τολμητές? Άνθρωποι που τολμούν να εκδηλώνουν ασέβεια και να υποστηρίζουν
την ασέβεια. Άνθρωποι ποι αθεόφοβοι, αδίστακτοι, αφθάδεις, ανεδείς άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν τρέμουν, λέγει ο Απόστολος, να βλασφημούν ένδοξα πράγματα, να ασεβούν σε μεγαλειώδεις διδασκαλίες της πίστεως, να αρνούνται μεγάλες αλήθειες της πίστεως. Δεν φοβούνται να εμπέζουν τις αλήθειες της πίστεως, να ηρωνεύονται, να χλεβάζουν, να σαρκάζουν. Καθήν στιγμή οι άγγελοι, οι οποίοι είναι ισχυρότεροι από αυτούς, ασυγκρίτως ισχυρότεροι, δεν τολμούν μπροστά στον Κύριο οι άγγελοι να εκφέρουν κρίση εναντίον αυτών των ασεβών, των αιρετικών. Οι άγγελοι δεν εκφέρουν κρίση εναντίον αυτών των ασεβών, και αυτοί τολμούν να εκφράζονται βλασφήμως απέναντι στις ένδοξες αλήθειες της πίστεως. Δεν είναι μόνον αυτοί τολμητέ και αυθάδες οι οποίοι χαρακτηρίζονται ρητός ως αιρετικοί. Είναι και πολλοί οι οποίοι παρουσιάζονται ως ορθόδοξοι χριστιανοί και είναι εξίσου τολμητές και αυθάδες, γιατί ηρωνεύονται και σαρκάζουν μεγάλες αλήθειες της πίστεως για τη δευτέρα παρουσία, για την κρίση, για την ανταπόδοση, για τον παράδεισο, για την ανάσταση των νεκρών. Ποιος τα ξέρει αυτά, λένε, αυτά είναι παραμύθια των παπάδων. Είναι και αυτοί τολμητέ, αυθάδεις, αιρετικοί, και ας γράφονται στις ταυτότητές τους ορθόδοξοι χριστιανοί. Είναι κανείς εδώ μέσα τολμητής και αυθάδης? Να διακόψω το κήρυγμα και να κάνουμε διάλογο, να δούμε αν είναι παραμύθια αυτά που λέει η πίστης ή είναι μεγάλες πραγματικότητες. Είναι κανείς τολμητής και αυθάδης? Μου αρέσει ο διάλογος περισσότερο από το μονόλογο. Κανείς? Μπορεί να είναι και κανείς κατά λάθος και παρατηρητής, αλλά δεν διακινδυνεύει την ψευτοαξιοπρέπειά του. Όταν βγει όπως έξω, μπορεί να πει ότι αυτός έλεγε ανοησίες ο ομιλητής. Να το πει τώρα, να του δώσω την απάντηση. Κάποτε στη Θεσσαλονίκη κάλεσα σε διάλογο τους φοιτητάς με θέμα «Υπάρχει Θεός». Σκοπίμως τους κάλεσα, διότι πολλοί ενασμενίζονται να παρουσιάζονται ως άθεοι, είναι της μόδας άθεοι, του τέστη ηλίθιοι. Άμα σου λέει ότι τα μάτια γίνανε έτσι, τα δόντια έτσι, μύτη έτσι, γλώσσα έτσι, καρδιά έτσι, τα νεφρά έτσι, ο εγκέφαλος έτσι, τα κύτταρα έτσι, τα γονίδια έτσι, είναι ηλίθιος την ιωστή. Μαζεύτηκαν οι φοιτητές, γέμισε η αίθουσα. Λέω να ανεβείτε επάνω στο μικρόφωνο. Θα συζητήσω με ποιήσεις ώρες τα επιχειρηματά σας και τα επιχειρηματά μας. Να δούμε ποιος έχει δίκιο. Υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός? Εμπρός, λέω, να ανεβείτε στην έδρα. Κανείς δεν ανέβηκε στην έδρα. Λοιπόν, άκουσαν ένα μονόλογο, φριατόμενοι πολύ, και οι αντιδράσεις τους ήταν ότι πήγαν τη νύχτα και έγραψαν στον τοίχο εκεί της αιθούσης «Ζήτω ο Σατανάς». Διαβολάνθρωποι. Θα στήσει, λέει, τους καλούς ανθρώπους στα δεξιά και τους διαβολανθρώπους στα αριστερά. Οι αιρετικοί
από τον Απόστολο Παύλο χαρακτηρίζονται ως άνθρωποι αστοχήσαντες περί την πίστην. Ω Τιμόθε, την παρακαταθήκην φύλαξον, εκτρεπόμενος τας βεβήλους καινοφωνίας και αντιθέσεις της ψευδονίμου γνώσεως, ειν την εσ επαγγελόμενη περί την πίστην ιστόχησαν. Παιδί μου Τιμόθε, να αποφεύγεις τις ακάθαρτες καινοφωνίες, φλιαρίες, ψευδολογίες της ψεύτικης γνώσεως. Πολλοί ισχυρίζονται, αξιώνουν ότι έχουν γνώση, βαθύτερη γνώση, και αποδεικνύονται ότι έχουν αστοχήσει ως προς την πίστη. Τι θα πει έχουν αστοχήσει ως προς την πίστη? Έπεσαν έξω από το στόχο, δεν βρήκαν το στόχο, απέτυχαν του σκοπού τους, απέτυχαν όχι ως προς μικρό πράγμα αλλά ως προς μεγάλο, πολύ μεγάλο πράγμα, ως προς την πίστη. Είναι η μεγάλη αποτυχημένη. Ομιλώντας επίσης ο αυτός Απόστολος για δύο αιρετικούς, τον Ημένεο και το Φιλητό, λέγει: ήτινες περί την αλήθειαν ιστόχησαν, διδάσκοντες ήδη γεγονένε την Ανάσταση και ανατρέπωση την τινον πίστην. Ο Ημένεος και ο Φιλητός, λέγει ο Απόστολος, διατυπώνουν μία παράδοξη διδασκαλία. Ποια διδασκαλία? Ότι έγινε πλέον η Ανάσταση των νεκρών. Διδασκαλία δαιμονίων. Ποιος εχέφρον άνθρωπος μπορεί να ισχυριστεί στα σοβαρά ότι αναστήθηκαν οι νεκροί, έγινε η Ανάσταση των νεκρών? Ο διάβολος ενέπνευσε σε αυτούς τους ανθρώπους την ιδέα και έβαλε και την πεποίθηση. Δημιουργεί και πεποιθήσεις ο διάβολος. Κατακυριεύει τον ψυχικό κόσμο του ασεβούς ανθρώπου και δημιουργεί και πεποιθήσεις τέτοιες, ότι η Ανάσταση των νεκρών ήδη έγινε. Και σήμερα οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά ισχυρίζονται ότι από τις 144.000 εκλεκτούς της Αποκαλύψεως, οι 134.000 περίπου ήδη αναστήθηκαν και πήγαν στον ουρανό. Υπολείπονται περίπου 10.000 ακόμη να αναστηθούν. Γεμάτα τα νεκροταφεία από κόκαλα. Αναστήθηκαν, λένε και επιμένουν οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι ηλίθιοι των ηλίθιων. Επίσης λέγουν ότι έγινε και η Δευτέρα Παρουσία, χωρίς να το πάρουμε η είδηση. Διδασκαλίες δαιμονίων. Ο Θεός να φυλάει τον άνθρωπο από δαιμονική επίρρεια και διαστροφή. Μια λόξα είχαν αυτοί οι άνθρωποι, ο Ημένεος και ο Φιλητός. Ότι έγινε η Ανάσταση των νεκρών. Αν ο Παύλος ήταν σαν πολλούς από τους σημερινούς χριστιανούς, αν ο Παύλος ήταν σαν τους οικουμενιστάς, θα έλεγε: δεν πειράζει, έχουν και μια λόξα, δεν πειράζει. Λένε ότι αναστήθηκαν οι νεκροί, δεν χάθηκε ο κόσμος, βλακεία είναι. Ποιος θα τους παραδεχθεί? Και αν θα τους παραδεχθεί, δεν χάθηκε ο κόσμος. Έτσι θα έλεγε ο Παύλος εάν σκεπτόταν όπως σκέπτονται πολλοί χριστιανοί που έχουν σήμερα
αμβλεί το αισθητήριο της πίστεως ή που είναι οικουμενιστέ. Δεν πειράζει, ας το πιστεύουν, δεν χάθηκε ο κόσμος, αρκεί να είναι καλοί άνθρωποι. Δεν σκέπτεται έτσι και δεν αισθάνεται έτσι και δεν αντιδρά έτσι ο Παύλος στην αίρεση. Τι λέγει? Αυτοί που λένε ότι η Ανάσταση των νεκρών ήδη έγινε διαπράττουν τεράστιο σφάλμα, αστοχούν ως προς την αλήθεια, πέφτουν έξω από την αλήθεια, χάνουν την αλήθεια και ανατρέπουν την πίστη ορισμένων ανθρώπων. Ανατρέπουν την πίστη. Δεν λέει ανατρέπουν ένα μέρος της πίστεως, αλλά τι λέει, ανατρέπουν την πίστη. Ένα πράγμα γκρέμισες από την πίστη είναι σαν να γκρέμισες ολόκληρη την πίστη. Ακούτε τι λέει ο Παύλος? Δεν λέει δεν πειράζει, ένα πράγμα είναι. Όχι. Ο πολυέλαιος κρέμεται από μια αλυσίδα με 100 κρίκους. Σπάζομαι ένα μόνο κρίκο. Τους 99 τους αφήνομαι. Ένα μόνο κρίκο σπάζομαι. Το αποτέλεσμα, έπεσε ολόκληρος ο πολυέλαιος. Ο πτέσας ενενή γέγονε πάντων ένοχος. Όποιος αρνείται μια αλήθεια της πίστεως ανατρέπει ολόκληρη την πίστη. Γιατί είχε δίκιο εκείνος που είπε τη μία αλήθεια και τις πολλές είχε άδικο. Και πρέπει να παραδεχτούμε όλες τις αλήθειες ή καμία. Ο Απόστολος Παύλος χαρακτηρίζει επίσης τους αιρετικούς ως ανθρώπους ναυαγίσαντας περί την πίστη. Ναυαγούς της πίστεως. Έχουν, λέγει, πίστην και αγαθήν συνείδησιν, ειν την έσα ποσάμενη περί την πίστην εναβάγησαν. Ακούτε τι λέει? Χρειάζονται δύο πράγματα, πίστης και αγαθή συνείδησης. Μερικοί απόθυσαν την πίστη, την αγαθή συνείδηση, την πίεσαν, τη συνέθλιψαν, την καταπάτησαν, έκαναν αβαρίες εις βάρος της αγαθής συνειδήσεως. Απέβαλαν την αγαθή συνείδηση και το αποτέλεσμα, εναβάγησαν ως προς την πίστη. Συνδέονται τα δύο, πίστης και αγαθής συνείδησης. Καταπίεσες τη συνείδησή σου, έκανες μεγάλες αβαρίες εις βάρος της συνείδησεώς σου, απέβαλες την αγαθή συνείδηση, εναβάγησες ως προς την πίστη. Φοβερός λόγος. Σκεφτείτε να είστε μέσα σε ένα πλοίο και να πέσει πανικός μέσα στο πλοίο. Το πλοίο βυθίζεται και να δείτε να βουλιάζει το πλοίο και ελπείς και σανείς σωτηρίας να μην υπάρχει και να βρεθείς από την επιφάνεια της θαλάσσης στο βυθό του ωκεανού. Μικρό είναι αυτό το δυστύχημα, αδελφοί μου. Μεγάλο είναι το δυστύχημα να ναυαγήσεις ως προς την πίστη. Οι αιρετικοί, σύμφωνα με όμοιο χαρακτηρισμό του Αποστόλου Παύλου, είναι άνθρωποι αδόκιμοι περί την πίστη. Τι σημαίνει αδόκιμοι? Δοκιμάστηκαν και αποδείχθηκαν άχρηστοι, ανάξιοι, αποτυχημένοι ως προς την πίστη, ανάξιοι της πίστεως. Οι αιρετικοί από τον Κύριο πρώτα
και από τους Αποστόλους έπειτα ονομάζονται και χαρακτηρίζονται ψευδοπροφήτε. Τι είπε ο Κύριος? Προσέχετε από των ψευδοπροφητών, ή την εσέρχονται προς ημάς εν ενδύμαση προβάτων, έσωθεν δε εσύ λύκοι άρπαγες. Προσέχετε να φυλάσσεστε από τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι έρχονται προς εσάς με ένδυμα προβάτου, φορώντας προβιά για να φαίνονται ως αθώα πρόβατα, ενώ από μέσα είναι αρπακτικοί λύκοι. Απ' έξω πρόβατα, από μέσα λύκοι. Και πάλι ο Χριστός ομιλεί για ψευδοπροφήτες. Τι λέγει ο Χριστός? Ελεύσονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και πλανήσουσι πολλούς. Εγερθίσονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσουσι σημεία. Ή να πλανήσουσι ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και ο Απόστολος Πέτρος γράφει: εγένεντο εν το λαό και ψευδοπροφήτε, καθώς και εν ημίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, ήτινες παρισάξουσιν αιρέσεις απολίας. Μέσα στον Ισραηλιτικό λαό, λέγει ο Απόστολος, παρουσιάστηκαν και ψευδοπροφήτες. Υπήρχαν οι αληθινοί προφήτες, υπήρχαν και οι ψευδοπροφήτες. Και σε εσάς, το χριστιανικό λαό, θα παρουσιαστούν ψευδοδιδάσκαλοι. Ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι το ίδιο είναι, οι οποίοι θα εισαγάγουν έτσι κατά τρόπο έντυχνο και ύπουλο και λαθρέο αιρέσεις που θα οδηγούν στην απώλεια, στην καταστροφή. Ψευδοπροφήτες σημαίνει αυτοί οι οποίοι προφητεύουν, ομιλούν, διδάσκουν εκ μέρους δήθεν του Θεού και λέγουν ψευδή πράγματα. Είναι φοβερό πράγμα να ψεύδεται κανείς και να λέει μάλιστα μεγάλα ψέματα. Αλλά να ψεύδεται και να παρουσιάζει το ψεύδος ως διδασκαλία του ιδίου του Θεού, αυτό είναι πολύ φοβερότερο πράγμα. Αυτό σημαίνει ψευδοπροφητεία. Μια ψεύτικη διδασκαλία, την οποία ο ψευδοδιδάσκαλος έχει την τόλμη και την αφθάδεια να παρουσιάζει ως διδασκαλία του ιδίου του Θεού και να λέει, όπως λένε οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, όσα στα διδάσκομαι προέρχονται από το, μεταδίδονται από το κανάλι του Θεού. Έπειτα, ψευδοπροφήτης είναι όσοι προφητεύουν μέλλοντα πράγματα και δεν επαληθεύουν οι προφητείες τους. Οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι στην εποχή μας οι μεγαλύτεροι ψευδοπροφήτες με τη διπλή έννοια της λέξεως, ότι λένε ψέματα ως διδασκαλίες δήθεν του Θεού και ότι προφητεύουν μέλλοντα και διαψεύδονται στις προφητείες τους παταγωδώς. Παταγωδώς. Πόσες φορές είπα ότι θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών σε ορισμένη χρονολογία και δεν έγινε, και δεν είχαν την ευαισθησία να υπούν «μετανοούμε».
αδιάντροποι, οι αιρετικοί επίσης ονομάζονται και χαρακτηρίζονται ψευδολόγοι, εν υποκρίση ψευδολόγοι. Τι σημαίνει εν υποκρίση ψευδολόγοι? Ενώ λέγουν ψευδή πράγματα, υποκρίνονται ότι δεν είναι ψεύτες αλλά αληθινοί άνθρωποι, και ότι δεν λέγουν ψέματα αλλά διακηρύσουν αλήθειες της Αγίας Γραφής. Η πιο εξοργιστική εν υποκρίση ψευδολόγη στην εποχή μας είναι πάλι οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι κατά κόρον ισχυρίζονται ότι τα πάντα στηρίζονται στην Αγία Γραφή, τα πάντα προέρχονται από το κανάλι του Θεού όσα διδάσκουν, και διδάσκουν τις μεγαλύτερες ηλιθιότητες και τα μεγαλύτερα ψεύδη. Απέναντι της αληθείας οι αιρετικοί, επί τη βάση λόγου του Αποστόλου Πέτρου, δίνανται επίσης να χαρακτηριστούν ως πλαστογράφοι. Τι λέγει ο Απόστολος Πέτρος για τους αιρετικούς? Λόγις πλαστής εμπορεύσονται ημάς. Εμπόριο κάνουν οι αιρετικοί, άλλου είδος εμπόριο. Εμπορεύονται και εκμεταλλεύονται τον κόσμο με λόγια πλαστά. Πλαστογραφούν τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Άλλο εννοεί η Αγία Γραφή και άλλο παρουσιάζουν αυτοί ως νόημα της Αγίας Γραφής. Είναι πλαστογράφοι με τη γενική έννοια της λέξεως. Ότι άλλο εννοεί η Γραφή και άλλο παρουσιάζουν αυτοί ως έννοια της Γραφής, διαστρέφονται στις γραφές. Αλλά είναι πλαστογράφοι, αδελφοί μου, και με την στενή και κυρία έννοια της λέξεως. Είναι πλαστογράφοι σαν αυτούς που πλαστογραφούν έγγραφα. Στο Πέρθ της Αυστραλίας είναι ένας παπάς, είναι 2-3 παπάδες, είναι και ένας παπάς από τη Θεσσαλονίκη, για τον οποίο ο αφελής είχα καλή ιδέα. Και όταν πήγα στο Πέρθ και εκκλησιάστηκα, πλησίασα να πάρω αντίδρο και με όλη την ευλάβεια του φίλησα το χέρι, υπέβαλα τα σέβη μου και ρώτησα τι κάνετε πάτερ. Και εκείνος απήντησε και ρώτησε για μένα με όλη την ευγένεια. Όταν έφυγα από το Πέρθ παρουσιάστηκε και είπε ότι είμαι εχθρός της εκκλησίας, που πήγα να αναστατώσω την εκκλησία. Με παρουσίασε με μελανά χρώματα. Όταν το έμαθα ήμουν στη Μελβούρνη. Λυπούμαι, λέω, που δεν είμαι στο Πέρθ να μαζέψω τον κόσμο και να του δώσω την απάντηση μέσα στο ναό. Αλλά έκανα μια σκέψη, ο Θεός να με συγχωρήσει αν ήταν αμαρτωλή αυτή η σκέψη, εξομολογούμε ενώπιον των πατέρων και ενώπιον εδώ των αδελφών. Ο παπάς αυτός, ο παρουσιαζόμενος ως πολύ ευλαβής, έχει ένα παιδί που έκαμε σειρά από πλαστογραφίες και απάτες εις βάρος ανθρώπων και κέρδισε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Καταγγέλθηκε, συνελήφθη, δικάστηκε
και τον έβαλε η δικαιοσύνη της Αυστραλίας 2-3 χρόνια φυλακή και έγραψε ότι είναι Υιός Ορθοδόξου Ιερέως, πλαστογράφος. Λέω, η τιμωρία του πατέρα, ο οποίος δεν έχει αληθινή ευλάβεια, δεν έχει ευθύτητα. Τιμωρούνται, αδελφοί, πολλά πράγματα στον άλλο κόσμο, τιμωρούνται και σε αυτόν τον κόσμο. Τιμωρούνται και σε αυτόν τον κόσμο. Οι χιλιαστές τώρα τελευταία εξέδωκαν τα τελευταία χρόνια μία μετάφραση Αγίας Γραφής στα αγγλικά, μέσα στην οποία αποτολμώνται για πρώτη φορά πλήθος πλαστογραφίες. Δηλαδή έφτασαν οι χιλιαστές στο σημείο να πλαστογραφήσουν σε πάρα πολλά σημεία την Αγία Γραφή στη μετάφραση του Νέου Κόσμου. Είναι μια φρικαλέα μετάφρασης που, αν υπήρχε χριστιανικό αίσθημα και φιλότιμο στον κόσμο, έπρεπε να εξεγερθεί όλος ο κόσμος και να κυνηγήσει τους χιλιαστάς και να μην τους χωράει το πρόσωπο της γης. Η πλαστογραφία αρχίζει από το δεύτερο στίχο της Αγίας Γραφής εξ αρχής, από το Γενέσεως Α2. Και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Πνεύμα Θεού. Μεταφράζουν πλαστογραφώντας οι χιλιαστές. Η ενεργός δύναμης του Θεού. Δεν λένε το πνεύμα του Θεού, αλλά λένε η ενεργός δύναμης του Θεού. Διότι αυτοί δεν παραδέχονται ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, δέχονται απλώς ότι είναι δύναμης. Και εκεί που λέγει πνεύμα, αυτοί μεταφράζουν πλαστογραφώντας ενεργός δύναμης. Εκεί που λέγει σταυρός, αυτοί μεταφράζουν πάσαλος. Εκεί που λέγει τούτο εστί το αίμα μου, τούτο είναι το αίμα μου, αυτοί μεταφράζουν τούτο σημαίνει το αίμα μου, συμβολίζει το αίμα μου. Δεν είναι δηλαδή αίμα. Γι' αυτό με πολλή ικανοποίηση ο θρησκευτικός κόσμος άκουσε την ιστορική απόφαση καταπέλτη του πολυμελούς πρωτοδικείου Ηρακλείου για τους χιλιαστάς. Οι χιλιαστές, τολμητέ και αφθάδεις, ετόλμησαν να υποβάλουν αίτηση στη δικαιοσύνη της ηρωικής μεγαλονήσου της Κρήτης για να εγκριθεί η ίδρυση σωματείου τους με την επωνυμία άκωσον. Χριστιανική Εκκλησία Μαρτύρων Ιεχωβά. Το πρωτοδικείο με πλήθος αδιασύστων επιχειρημάτων απέδειξε ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν δίνονται να ονομάζονται χριστιανοί, αλλά αντίχριστοι, και συνεπώς δεν μπορούν να ιδρύσουν σωματείο με την επωνυμία Χριστιανική Εκκλησία. Ούτε χριστιανοί είναι, αλλά αντίχριστοι. Ούτε εκκλησία είναι, αλλά συναγωγή του σατανά. Ούτε μάρτυρες του Ιεχωβά είναι, αλλά ψευδομάρτυρες. Τι έγινε. Συνταράχτηκαν οι χιλιαστές όλου του κόσμου. Έχουν το σατανικό φιλάδελφο.
ένας χιλιαστής να θυγεί σε μια εσχατιά της γης, συγκινούνται οι χιλιαστές όλο του κόσμου. Έχουν σατανική υπερευαισθησία. Αναστατώθηκαν από την απόφαση και έκαναν έφεση κατά της αποφάσεως. Εκπρόσωποι δε χιλιαστικών σωματείων πολλών χωρών από την Αμερική μέχρι την Ιαπωνία ήρθαν στην Κρήτη και έκαναν παρέμβαση. Και χιλιαστέ από όλο τον κόσμο έστειλαν στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος. Πόσες επιστολές νομίζετε? 200.000 επιστολές όπου κατηγορούν την Ελλάδα σαν ανελεύθερο και αντιδημοκρατικό κράτος, επειδή δεν τους επιτρέπει απόλυτη ασυδοσία. Τους επιτρέπει ασυδοσία, αλλά ήθελαν απόλυτη ασυδοσία. Να τους επιτρέψει να κάνουν και χριστιανική εκκλησία μαρτύρων η Ιεχωβά. Δυσφημούν τη χώρα μας και θέλουν να εξαναγκάσουν το κράτος να ανατρέψει την απόφαση του πρωτοδικείου που είναι εναντίον τους. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η δικαιοσύνη θα παραμείνει ανεπηρέαστη και η απόφαση η ιστορική του πολυμελούς πρωτοδικείου Ηρακλείου Κρήτης θα παραμείνει ως έχει και θα δοθεί ένα μεγάλο μάθημα στις σκοτεινές δυνάμεις. Χριστιανοί είναι οι Ορθόδοξοι, Εκκλησία είναι οι Ορθόδοξοι και αληθινοί μάρτυρες του Ιεχωβά, του Θεού, είναι οι Ορθόδοξοι. Οι άλλοι είναι αντίθετοι, συναγωγοί του Σατανά, ψευδομάρτυρες, διεθνείς απατεώνες και πλαστογράφοι. Όλοι μαζί διευκόν. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.